Εδώ είμαστε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Ο Μάνος εξήλθε από τα δικαστήρια και έκανε δηλώσεις. Δώστε μου λίγο ζωντανά την εικόνα. Η Ρία βρίσκεται εκεί με τον δικηγόρο, τον κύριο Καράμπελα. Ρία μου, να δούμε τις δηλώσεις που έκανε ο Μάνος και αμέσως μετά θα έλθω σε σένα. Παρακαλώ. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μέχρι πρότινος, μέχρι και τελευταία στιγμή, η γυναίκα που υποστήριζε έχει διαπράξει κάτι τέτοιο. Είμαι σοκαρισμένος. Τα στοιχεία όμως είναι αδιάσυστα και δηλώσαμε υποστήριξη κατηγορίας. Μέχρι τώρα δεν είχε δώσει το παραμικρό υπόδειγμα ότι έχει κάνει, το παραμικρό δείγμα ότι έχει κάνει κάτι. Ήταν υπόδειγμα μητέρας. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε ακόμα κανένας από την οικογένειά μας. Και περιμένουμε να λάμψει αλήθεια και για τα άλλα δύο παιδιά. Και είμαστε απόλυτα συνεργάσιμοι με τις αρχές γι' αυτό. Εσείς τι πιστεύετε σε σχέση και με τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών σας? Καλό είναι να περιμένουμε τις αρχές να δούμε τι θα ακολουθήσει. Μέχρι τώρα είχαμε δύο ιατροδικαστικές αποφάσεις που δεν μας είχαν δώσει την παραμικρή υποψία ότι είναι εγκληματική ενέργεια ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν παθολογικά τα αίτια. Και αυτό κυνηγάγαμε τόσα χρόνια για τη Μαλένα κυρίως, να πάρουμε μια απάντηση. Και με αυτά πορευόμασταν. Κύριε Δασκαλάκη, η πεθερά σας, η πρώην πεθερά σας, τέλος πάντων, μίλησε για κακοποίηση δύο φορές της Τζορτζίνας το 2014. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχει έρθει η κοινωνική υπηρεσία από μια κλήση που είχε λάβει. Γνωρίζουν οι ίδιοι από το αρμόδιο τμήμα τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η μία φορά η άλλη. Η άλλη έχει πάει στο Καραμανδάνιο το παιδί για κάποιο δερματικό, κάποιες μελανιές. Υπάρχει δηλαδή αυτό στο νοσοκομείο? Υπάρχει αποδεδειγμένα. Οτιδήποτε είναι αποδεδειγμένο και στα νοσοκομεία και στις αρμόδιες αρχές. Έχετε καταθέσει αίτηση δεσγείου θανάτου του παιδιού σας, της Τζορτζίνας? Σας έρχονται στο μυαλό κάποιες σκηνές, κάποιες λεπτομέρειες, οτιδήποτε που να το συνδέσετε με μια παράνομη συμπεριφορά αυτής της γυναίκας απέναντι και στα τρία παιδιά της? Σας τονίζω ότι ήταν υπόδειγμα μητέρας προς όλους εμάς τις στιγμές που ήμασταν μπροστά με τα παιδιά. Δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Έχετε το παραμικρό. Τον νοικοκυρά, τι έχετε να πείτε? Έχει ανοίξει η έρευνα και για εκείνη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, το ερευνούν οι αρχές, θα αποδειχθεί και για αυτό. Την αδελφή της, τι έχετε να πείτε για την αδελφή της? Δεν έχω να πω τίποτα για κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο. Έχετε καταθέσει αίτηση διαζυγίου? Όχι, όχι. Δεν μας ενδιαφέρει το αίτημα διαζυγίου αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει αλήθεια για τα παιδιά. Είναι αλήθεια ότι έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά και μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού και δεν έχετε απαντήσει? Επικοινώνησε την πρώτη μέρα, ναι, τις υπόλοιπες δεν απάντησα. Κύριε Δασκαλάκη, αν αυτή τη στιγμή σας βλέπει και σας ακούει η μητέρα των παιδιών σας, έχετε να της πείτε? Δεν έχω να πω τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Άλλα λέγατε πριν. Τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Τα στοιχεία εις βάρος της είναι πάρα πολλά. Κάτι άκουσα, άλλα έλεγε πριν, άλλα τώρα. Νομίζω... Τι? Άλλα έλεγε ο κύριος Δασκαλάκης. Είδαμε ένα βίντεο νωρίτερα. Ρία, τέλος δώστε πώς. Μου λίγο τη Ρία που... Εντάξει, τον είδα από κοντά. Είναι σημαντικό να τον βλέπεις από κοντά και να καταλαβαίνεις. Αυτά που ακούσαμε... Τις βάλαμε όλες τις ερωτήσεις και όλες τις απαντήσεις. Δεν ήταν κάτι που σιωπήσαμε. Είπε δεν μας... Μας. Μιλούσε πάντα σε πρώτο πληθυντικό. Δεν μας. Ναι. Εμείς. Κάτι μελανιές. Για το δικό του παιδί. Κάτι μελανιές. Ναι. Διέψευσε την κακοποίηση. Διέψευσε την κακοποίηση. Αντί να πω μόνοι τους κάτι μελανιές, ρε παιδί μου, ξαφνικά. Ρία. Ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι. Σου δίνω το λόγο, ναι. Ζήνα και εμείς μείναμε άφωνοι. Βγήκε από το κτίριο και κατέβηκε τα σκαλιά πολύ αργά. Φάνηκε δηλαδή ότι ήταν σίγουρος, αν παρατηρήσατε και στις αρχές της δήλωσης που έκανε, ήταν πιο σίγουρος ο λόγος του, δηλαδή σαν να είχε προετοιμάσει τι θα πει. Μετά στις ερωτήσεις που θέσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι, άρχιζε λίγο να δείχνει ότι δεν θέλει σε κάποια να απαντήσει, σε κάποιες άλλες ερωτήσεις που θέσαμε. Είπε πράγματα που έχουμε ακούσει και στις συνεντεύξεις που έχει δώσει στην εκπομπή. Αλλά Ζήνα, εμένα αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι είδα μπροστά μου έναν άνθρωπο που ουσιαστικά, προσωπική μου άποψη, δεν με έπεισε. Και το λέω γιατί τον είχα μπροστά μου και είδα ότι με άλλο στυλ μπήκε στο κτίριο όταν ήρθε και με άλλο στυλ
Δηλαδή με κατεβασμένο κεφάλι βγήκε όταν... Είπε πάντως σήμερα υπάρχουν αδιάζηστα στοιχεία. Κάτι που στον Πέτρο Κουσουλό δεν το είπε έτσι ακριβώς, κύριε Λέων. Έρχομαι σε εσάς. Ναι. Ευχαριστούμε, Ρία. Θα ακούσουμε και τον κύριο Καράμπελα μετά το δικηγόρο του τι είπε. Παρακαλώ, κύριε Λέων. Λοιπόν, καταρχάς ας αφήσουμε το τελευταίο έτσι, γιατί δεν έχει και ιατρικά στοιχεία. Εγώ επιθυμώ να σχολιάσω τρία πράγματα που μου κάνανε εντύπωση με ιατρικά στοιχεία, γιατί αυτό είναι εξάλλου και το μόνο που μπορώ να κάνω. Πρώτα απ' όλα είδα έναν άνθρωπο ο οποίος έτσι έλεγε για το βηματοδότη, απεινιδωτή, μάλιστα ανέφερε τον κύριο Παπαγιάννη, όμως ο κύριος Παπαγιάννης μας είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε ότι δεν υπάρχει γενετική ανομαλία που δεν ξέρω έτσι, μέχρι τότε αν το είχαν λάβει υπόψη τους. Και για να φτάσω στο δεύτερο κατευθείαν, στη δεύτερη παρατήρηση, βλέπω ανθρώπους έτσι, που αγωνιούν και μιλάω σαν μια οικογένεια, έτσι, γιατί είναι ζευγάρι. Ενώ αγωνιούσανε, προσλαμβάναν δικηγόρους, δεν έχουμε καμία παρουσία τεχνικού συμβούλου, παύλα ιατροδικαστή, και δεν λέω από εδώ και πέρα, μέχρι τώρα τουλάχιστον ένας άνθρωπος που αγωνιά, φαντάζομαι το πρώτο που κάνει, πηγαίνει σε έναν ιατροδικαστή και προσπαθεί να βρει την αλήθεια όντως. Φαίνεται ότι είχαν πιστεί, δηλώνουν τουλάχιστον από τα παθολογικά αίτια, μάλιστα έτσι, προκρίνουν ιδιαίτερα το φλεβόκομβο και όλο αυτό το περίεργο, το οποίο δεν αμφισβητούν. Απ' την άλλη, βέβαια, στο πρώτο είχαμε μια αμφισβήτηση, βέβαια, έναντι των γιατρών, όχι έναντι της αιτίας, από ό,τι κατάλαβα. Γενικά, δηλαδή, μάλλον τα παθολογικά αίτια αρχίζουν και τα οικειοποιούνται σαν άποψη, ας πούμε, που ναι, είναι έτσι, ας πούμε, μυρολατρικά ίσως ή πεπισμένοι ότι είναι έτσι. Και εδώ πραγματικά πρέπει να υπάρχει και ένας διαχωρισμός, γιατί βλέπω ότι τελικά δεν υπάρχει και ιδιαίτερος διαχωρισμός μεταξύ τους ζεύγους. Ακούω, ας πούμε, το τρίτο που θέλω να επισημάνω. Λέει στα τρία επεισόδια... Συμφωνεί και η κυρία Ζάφυρα σε αυτό. Ναι, μα ακούω, ας πούμε, που λέει στα τρία επεισόδια ήμουνα και εγώ μπροστά. Στις Τζορτζίνας προφανώς αναφέρεται. Εκεί θα έχει ενδιαφέρον και ιατροδικαστικό ενδιαφέρον, γιατί είπαμε το ότι αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε συνέχεια είναι κάτι μοναδικό. Δηλαδή, αν λυθεί αυτή η υπόθεση, αφενός οφείλεται προφανώς στη δουλειά που κάνουν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου, αφετέρου στη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί που είναι κάθε μέρα στις τηλεοράσεις. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω κουραστεί. Έτσι, και όπως και όλοι οι συνάδελφοι που αναγκαζόμαστε και ερχόμαστε. Έτσι, αναγκαζόμαστε εντός εισαγωγικών, βέβαια. Έτσι, κανείς δεν μας αναγκάζει. Βέβαια, έχετε συμβάλει πάρα πολύ στην διαλεύκανση της αλήθειας, όπως και οι δημοσιογράφοι έχουμε συμβάλει σε αυτό. Σαφώς, μα έχετε σκεφτεί επίσης ότι δεν υπάρχει ένας τεχνικός σύμβουλος, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να σας εξηγήσει τη μεριά που θα έπρεπε να εξηγήσει από τη μεριά αυτών των τριών. Ο δικηγόρος της, ο κύριος Άθωνας Παπαδόπουλος, χθες είπε ότι θα βρουν πραγματογνώμους. Προφανώς και θα πρέπει να βρούνε, αλλά είχαμε τρία αγγελούδια που χαθήκανε και δεν υπήρχε μία επιστημονική άποψη από την οικογένεια, δηλαδή την εξέφραζε η κυρία Πισπυρίγκου τέλος πάντων, εξέφραζαν οι ίδιοι επιστημονικές απόψεις. Δεχόντουσαν εν μέρη κάποια πράγματα, εν μέρη δεν τα δεχόμαστε. Και σας λέω, εδώ είναι βασικό, έτσι, γιατί και ο μπαμπάς ήταν σε επεισόδια να δηλώσει της Τζορτζίνας, να δηλώσει προφανώς όχι δημόσια, εκτός του, αν του αρέσει αυτός ο τρόπος έκφρασης, αλλά να δηλώσει, εν πάση περιπτώσει, εκεί που πρέπει, το τι είδε εκείνες, σε εκείνα τα επεισόδια, σπασμούς, είδε κάτι άλλο, είδε... Τι είδε, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, ο Μάνος, μέχρι και την κεταμίνη, αυτό είναι επιβεβαιωμένο από τη δική μας εκπομπή σε όλο το μήκος και το πλάτος της αλήθειας, ήταν σίγουρος πως κάτι άλλο έχει συμβεί, γονιδιακό, κληρονομικό, πάντως δεν είχε σχέση με τη ρούλα και την κεταμίνη. Σήμερα πίστηκε. Γινόντουσαν συμβούλια πάρα πολλά στο σπίτι για όλες τις ανακρίβειες που έλεγαν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Ο Κουσουλός, ο Λαμπρόπουλος. Αυτή. Τελικά εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλω να τους μιλάνε. Αν με επιτρέπετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τελικά δεχόμασταν τότε. Γιατί τώρα ήταν καταλυτικός. Νομίζω ότι είπε, ας πούμε, ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Έλεπε, δεν και... μας αλλά τα παιδιά δεν μας. Το μας. Τη μαμά του, την τον μπαμπά του. Την οικογένεια. Ναι. Γενικά. Έτσι το είπε. Είπε, ναι, αλλά είπε την οικογένειά μας. Επειδή έχουν διαχωρίσει τη θέση. Είναι, τα, είναι τα λόγια του δικηγόρου που συνήθως οι δικηγόροι. Αλλά το μας δεν κολλάει το μας. Συμφωνώ. Το λέω. Τα μετέφερε. Τελικά αυτό που δεν έχω
έτσι καλά αντιληφθεί, για να πω την αλήθεια. Είναι στην πρώτη αιτία θανάτου, στην υπατική ανεπάρκεια. Υποστηρίζαμε την υπατική ανεπάρκεια και στρεφόμασταν ενάντια στους γιατρούς για κάποιο άλλο λόγο? Όχι. Ή αμφισβητούσαμε την υπατική ανεπάρκεια ως παθολογία? Προς όφελός τους ήταν αυτό. Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι τι ακριβώς γινόταν. Δεν έχω αντιληφθεί, γιατί τώρα, τουλάχιστον στις ενδιάμεσες συνεντεύξεις, και ξαναλέω, αφήνω τη σημερινή δήλωση, φαίνεται ότι τελικά είχαμε αποδεχτεί τα παθολογικά αίτια ως έχουν. Δηλαδή... τα είχε αποδεχτεί και όλη η ιατρική κοινότητα. Δεν έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό επί Σπυρίγκου σε κάποιο γιατρό ή ιατροδικαστή να πει ότι ήταν υπατική ανεπάρκεια. Και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν ευθύνες. Δηλαδή, τώρα, συγγνώμη, κάνω λίγο το... Καλά κάνετε. Το συνήγορο του διαβόλου. Γιατί μπορεί να φταίει ο Δασκαλάκης, επειδή τελικά τα αναπάντητα ερωτήματα τον έπεισαν για τα δύο πρώτα παιδιά ότι φύγαν από παθολογικά αίτια. Πάω να το γεφυρώσω. Ναι, ναι, ναι. Ξαναλέω, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Λεόν υποστηρίζει κανένα, ούτε προστατεύει, ούτε είναι η ομπρέλα κανενός. Ναι. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να δεχτούμε. Ο κοινός νους δεν μπορεί να δεχθεί ότι μία γυναίκα κατάφερε και χειρίστηκε ιατροδικαστές, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και σε ό,τι αφορά για το τρίτο παιδί, για Τζορτζίνα, ότι χειρίστηκε όλους αυτούς που προανέφερα σε τρία νοσηλευτικά ιδρύματα. Και υπηρεσίες φαίνεται μετά. Και υπηρεσίες. Και τους κοινωνικούς λειτουργούς και την εισαγγελία. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Είχαμε πιστεί όλοι και κυρίως η ιατρική κοινότητα, εκτός αν το έκανε γιατί φοβόταν δικές της ευθύνες, ότι υπήρχαν παθολογικά αίτια. Τώρα δεν μπορούμε να ζητούμε ευθύνες από το δασκαλάκι, άσχετα αν έχει, και θα κρυθεί. Θα δώσει εξηγήσεις, θα δώσει εξηγήσεις για το αν ήταν μπροστά στα επεισόδια, για το αν από ανοχή ή από υπερβολική αμέλεια ή από συνέργεια έχει κάποιο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Φυσικά και θα κρυθεί. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω, για να μην πάρω το λόγο κανένας άλλου, ότι έχω πει και το είχα πει και σε εσάς από την πρώτη στιγμή ότι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση που δεν είχε εκδοθεί διάταξη για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών εδώ και 2,5 μήνες. Δεν γίνεται να απασχολεί τώρα όλη την Ελλάδα. Νοήτε. Τώρα έγινε επίσημα. Όσοι μιλούσαμε με τη Ρούλα θα βγούμε μπροστά. Θεωρώ απίθανο και αδιανόητο. Δεν πιστεύω να μιλούσατε κι εσείς. Εγώ έχω δηλώσει ότι ομιλούσα. Παρακαλώ. Όποιος δεν μιλάει είναι η έκπληξη. Παρακαλώ, κύριε Μαρακάκη. Θεωρώ απίθανο να μην υπήρχε παρακολούθηση και να μην υπάρχει και υλικό, το οποίο φυσικά δεν το ξέρω ούτε εγώ ούτε εσείς, αναφορικά με το τι έχουν κάνει, πού έχουν σταθεί, τι έχουν πει και σε ποιον αυτοί οι άνθρωποι τους τελευταίους 3 μήνες. Πάντως, κύριε Μαρακάκη. Αυτά, συγχωρέστε με. Παρακαλώ. Αυτά το ανθρωποκτονείο τα ξέρει. Εμείς δεν τα ξέρουμε και δεν είναι δουλειά μας. Το ανθρωποκτονείο έκανε σημαντική δουλειά και το επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά σήμερα ο κύριος Χασιώτης. Και ο κύριος Χασιώτης, ο οποίος είναι και ταπεινός άνθρωπος. Ο κύριος Τζαφέρης, να τα λέμε. Όχι, έγνευσα έτσι γιατί νομίζω ότι απομακρύνθηκε. Λοιπόν, το ανθρωποκτονιόν έχει ως σημαία του τις πληροφορίες να τις εξαργυρώνει, να τις βάζει στην εξίσωση, χωρίς αυτές να δούνε το φως της δημοσιότητας. Και είναι πολύ πιθανό, πράγματα τα οποία ήδη είναι καθοδόν για να μπουν μέσα στη δικογραφία, δεν τα γνωρίζουμε εμείς, και γι' αυτό αφήνουν αυτούς δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδειχθεί λαλίστατοι να πούνε αυτά που πρέπει για να ακουστούν σε αυτούς και να έρθουν μπροστά με την αλήθεια μετά. Κύριε Μαρακάκη, απλά... θέλω να σας ρωτήσω κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Πριν προφυλακιστεί η κυρία Πισπυρίγκου, ο κύριος Δασκαλάκης είχε πει ότι ήταν μπροστά σε 3 επεισόδια της Τζορτζίνας. Δεν θα έπρεπε η δικαιοσύνη να τον έχει ήδη καλέσει να δώσει εξηγήσεις γι' αυτό? Να περιγράψει αυτό που είπε ο κύριος Λέων. Δηλαδή, τι γινότανε εκείνες τις φορές, αυτά τα επεισόδια, τι είχε προηγηθεί? Το απάντησα διαγώνια. Για απαντήστε το και ευθέως τώρα. Αλλιώς θα πάω στον κύριο Λέων. Χαμογελά. Σας είπα, είναι πολύ λογικό όλη αυτή η δουλειά, η συλλογή δηλαδή πληροφοριών, και πληροφορία δεν είναι μόνο τι είπα, τι δεν είπα, σε ποιον μίλησα και ποιο ήταν και το περιεχόμενο της συνομιλίας μας, αλλά πού βρισκόμουν, τι παραγγελία έκανα, ποιον πλήρωσα, ποιον προσέγγισα, σε ποια πλατεία βρέθηκα τότε και τι ήταν αυτό που έβαλα μέσα στην τσέπη μου. Λοιπόν, όλες αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και σιγά σιγά θα αποτελέσουν και αντικείμενο περιεχόμενο της δικογραφίας. Αυτά τα οποία έχει το θάρρος και τη δυνατότητα ο κύριος Δασκαλάκης τώρα να πει, και ό,τι είχε και η κυρία Πισπυρίγκου, ένιωθε εμπιστοσύνη όταν της δινόταν βήμα
να τα εκφράσει, να τα εκθέσει, αποτελούν μέρος της δικογραφίας για τα οποία θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Κύριε Λέω, οπωσδήποτε να απολογηθούν. Καταλάβαμε. Αλλά να δώσουμε. Να βάλει την τελεία το κύριο Λεόν, γιατί θέλω να ακούσουμε τον κύριο Καράμπελα, τον δικηγόρο του μετά. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε λίγο, επειδή έχω, όπως ξέρετε, έτσι μελετήσει ουσιαστικά και τη συνέντευξη αυτή την πολύωρη και μετά άκουσα και τον Μάνο, τον κύριο Δασκαλάκη νομίζω, να λέει κάποια άλλα πράγματα. Για να διευκρινίσουμε λοιπόν, θέλω να πω τα εξής. Στην πρώτη συνέντευξη εγώ έβλεπα ένα ζευγάρι το οποίο αμφισβητούσε την υπατική ανεπάρκεια. Αυτό καταλάβαινα. Δεν είναι δυνατόν, έλεγε. Μας είπαν οι γιατροί, δεν είναι δυνατόν. Στη δεύτερη συνέντευξη, να το κάνω πιο συγκεκριμένο γιατί είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσει και ο κ. Μαρακάκης, στη δεύτερη συνέντευξη του Μάνου, λέει, εμάς μας είπαν παθολογικά αίτια. Δεν μπορούσα να τα αμφισβητήσω. Λογικό βάσει αυτό που λέει ο κ. Μαρακάκης, αλλά όχι λογικό με αυτό που είπαμε ένα μήνα πριν η ίδια οικογένεια. Αυτό θέλω να πω. Σωστός. Να δούμε ο κύριος Καράμπελας τι είχε να πει, που είναι ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί και πήγαν παρέα στα δικαστήρια. Παρακαλώ. Μετά από σχεδόν δύο μήνες επισταμένων και μεθοδικών ερευνών από τους άντρες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό και με τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων στο μεταθανάτιο δείγμα αίματος της μικρής Τζορτζίνας, η εμπειρότατη αστυνομική του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατέληξαν με τα βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος μικρής Τζορτζίνας οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια με θανατηφόρα δηλητηρίαση, με λήψη φαρμακευτικής ουσίας της γνωστής σε όλους μας πλέον ουσίας της κεταμίνης. Τα συμπεράσματα αυτά των προανακριτικών αρχών επιβεβαίωσαν δύο εξαίρετη και εμπειρότατη δικαστική λειτουργία, ο κύριος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και η κυρία Ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία, τόσο σε πρώτο χρόνο με την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, όσο και στο δεύτερο χρόνο με τη σύμφωνη γνώμη αμφωτέρων, προφυλάκηση, έκδοση του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορουμένης. Ο εντολέας μου, όπως και ο ίδιος σας είπε, μετά το αρχικό σοκ που υπέστη, είναι πλέον πεπισμένος ότι ο θάνατος της Τζορτζίνας οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια και ότι πίσω από αυτήν την εγκληματική ενέργεια είναι κατηγορουμένη. Πρόκειται περί μιας στιγμής δολοφονίας ενός μικρού παιδιού, μιας αθώας παιδικής ψυχής που τελέστηκε από τον κατηγορουμένη σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση και με μεθοδικότητα, αν λάβουμε υπόψη ότι αυτό το στοιχείο που υπάρχει στη δικογραφία και που και εμείς σήμερα λάβαμε γνώση, ότι είχαν προηγηθεί και άλλες 5 τουλάχιστον απόπειρες. Με τα δεδομένα αυτά εμφανιστήκαμε σήμερα αυτοβούλως στην κυρία ανακρίτρια και δηλώσαμε ότι στην ποινική διαδικασία που έχει στα χέρια τη δικογραφία που χειρίζεται, ο κύριος Μάνος Δασκαλάκης, ο εντολέας μου, υποστηρίζει αυτή την κατηγορία και την υποστηρίζει προκειμένου να δικαιωθεί η μνήμη των παιδιών του. Όπως γνωρίζετε, η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά μόνο το θάνατο της Τζορτζίνας. Η έρευνα για το θάνατο της Μαλένας και της μικρής Ήρδας του Βρέφους είναι σε εξέλιξη και στις έρευνες αυτές προείστανται πλέον δύο ανώτατοι εισαγγελικοί λειτουργοί. Ο εντολέας μου αναμένει με ενδιαφέρον και τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών προκειμένου να μάθει αν αυτό για το οποίο μέχρι τώρα είναι πεπισμένος ότι ο θάνατος των δύο παιδιών το οφείλεται σε παθολογικά αίτια, και αυτό σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που του είχαν γνωστοποιηθεί και έχει ισχύρας του, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπερασπιστικοί ισχυρισμοί που περιήλθαν εις γνώσεις μας, με τους οποίους προσπαθείτε από την πλευρά της υπεράσπισης να αποδοθεί ο θάνατος της Τζορτζίνας σε αμελή ιατρική πράξη, θεωρώ ότι όχι μόνο είναι αναπόδεικτοι, όχι μόνο είναι αβάσιμοι, όχι μόνο κινούνται εκτός ορίων λογικής και σοβαρότητας, αλλά αποτελούν και μια ευθεία και ταμή προσβολή στο σύνολο της ιατρικής κοινότητας. Επιβεβαιώνει ο εντολέας σας ότι η Τζορτζίνα έχει θαυτεί μαζί με ένα τάμπλετ. Ρωτήθηκε από την ανακρίτρια σήμερα γι' αυτό. Εμείς το γνωστοποιήσαμε στην ανακρίτρια τύπος, γιατί σήμερα δεν ελήφθη ούτε ένορκη ούτε ανομωτή κατάθεση του εντολέως μου. Γνωστοποιήθηκε όταν κληθεί ο εντολέως μου από την ανακρίτρια προκειμένου να καταθέσει ανομωτή πλέον, αλλά στην ουσία θα είναι ένορκη η κατάθεσή του, γιατί μόνος του θα έρθει να πει αυτό που θέλει και ο ίδιος στην πραγματικότητα, πώς έγιναν τα γεγονότα. Από την αρχή της έγκαμης συμβίωσής του
Με την κατηγορουμένη θα καταθέσει και αυτό που με ρωτήσατε. Όντως επιβεβαιώνει ότι το τάμπλετ της μικρής Ζορζίνας είναι θαμμένο με το άψυχο σώμα της. Ήταν μια επιθυμία της κατηγορουμένης και στα άλλα δύο παιδάκια να θαυτεί κάποιο προσωπικό αντικείμενο μαζί τους. Στα δύο προηγούμενα παιδάκια είχε θαυτεί, από ό,τι μου είπε ο Μάνος, σε ένα αρκουδάκι. Στην Τζορτζίνα ζήτησε, προκαλεί κάποια περιέργεια, να θαυτεί και το τάμπλετ. Άρα λέει, εγώ δεν είπα να θαυτεί το τάμπλετ ο Μάνος, κατηγορουμένη το ζήτησε. Ακούσαμε, καλά ακούσαμε, απλώς εδώ φαίνεται τελικά πόσο διάσταση απόψεων υπάρχει, οπότε ο κύριος Λίτρας δεν μπορούσε να εκπροσωπήσει ουσιαστικά αυτή την οικογένεια, αφού τηρούν ξεχωριστούς δρόμους από την προφυλάκησή της και μετά. Να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, γιατί θα μας δώσει πολύ μεγάλη τροφή για κουβέντα, κύριε Μαρακάκη. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι, σπουδαίο το έργο σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε. Να πάω σε διαφημίσεις. Να διευκρινίσουμε. Μόνο δώστε μου 2-3 λεπτά και μετά όλος ο χρόνος είναι δικό σας χωρίς διακοπή. Παρακαλώ.